Συνάδελφοι, καλημέρα. Η απεργία μας είναι πετυχημένη και έχει μεγάλη συμμετοχή. Έχουν σταματήσει εργοτάξια για πια σε όλη τη χώρα. Δείχνει τη δυνατότητα του κλάδου να διεκδικεί και να κερδίζει με τον αγώνα του νέες κατακτήσεις. Δεν κάνουμε απεργία για να την κάνουμε. Δεν είναι η απεργία του φεκιά στον αέρα. Δεν απεργούμε για να βγούμε από την υποχρέωση και να επιβιώσουμε ότι είμαστε αγωνιστές και πρωτοπόροι. Αυτά τα έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας και το αναγνωρίζουν και οι πέτρες ακόμα. Απεργούμε γιατί έχουμε οξυμένα προβλήματα. Απεργούμε γιατί διεκδικούμε και προτείνουμε λύσεις. Απεργούμε και έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι θα πετύχουμε. Το πλαίσιο των αιτημάτων της σημερινής απεργίας δεν προέκυψε αβασάνιστα. Δεν είναι ένας κατάλογος με αιτήματα το ένα πίσω από το άλλο. Είναι ένα πλαίσιο που ακουμπά στους εργαζόμενους του κλάδου. Είναι εγγεωμένο και τεκμηριωμένο με βάση τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο ΓΙΑΠΗ, το εργοτάξιο, το χώρο δουλειάς. Είναι τεκμηριωμένο με ατράταχτα επιχειρήματα. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το δικαίωμά μας να δουλεύουμε και η δουλειά μας να αποτυπώνεται σε ένσημα. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι λογικό ο ΕΦΚΑ να εισπράττει εισφορές στο όνομα της δουλειάς των οικοδόμων και να μην μας δίνει τα ένσημά μας. Να έχει διασφαλίσει τις πλάτες μας την ίσπραξη των εισφορών σε κάθε ΓΙΑΠΗ, σε κάθε εργοτάξιο, σε κάθε αυθαίρετο. Αλλά να λέει με θράσος 40 χρόνια μέσω των κυβερνήσεων ότι δεν σας δίνουμε τα ένσημα και να μας κρατάει σε καθεστώς μαύρης εργασίας. Δεν ζητάμε καμιά κυβέρνηση να μας κάνει τη χάρη. Ζητάμε τη δουλειά μας. Γνωρίζουμε από τη δουλειά μας χρηματοδοτούνται τα ταμεία, οι συντάξεις μας. Όλοι εμείς τα πληρώνουμε. Δεν αμφισβητούμε ότι εμείς πληρώνουμε για τα πάντα, ακόμη και για να μπορούν από εμάς να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη. Δεν ζητάμε να μας δοθούν οι εισφορές που εισπράχτηκαν από τον ΕΦΚΑ. Οι εισφορές μας αντιστοιχούν σε ένσημα, να αποτυπωθούν τα ένσημά μας. Θέλουμε να αποτυπωθεί η ασφάλισή μας. Διεκδικούμε αναγνώριση και διανομή των ενσύμων. Θέτουμε ως αίτημα και όχι αν οι εισφορές μας χρηματοδοτούν ή όχι τις συντάξεις μας. Συνάδελφοι, χτες αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας για να συζητήσουν τα αιτήματα που έχουμε θέσει, δηλαδή αναγνώριση και διανομή των επεραγνώστων ενσύμων, υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, έκτακτο επίδομα στους πλημμυροπαθείς οικοδόμους της Θεσσαλίας που διέκοψαν την εργασία τους συνέπεια των καταστροφικών πλημμυρών. Η αντιπροσωπεία μας τεκμηρίωσε ένα προς ένα την αναγκαιότητα των αιτημάτων. Για τα υπεραγνώστων τοποθετηθήκαμε με όσα προηγούμενα ανέφερα. Για την υποχρεωτικότητα της σύμβασης επισημάναμε ότι εκτός ότι τη λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας και ωφελεί προς το καλύτερο τις αποδοχές και την ασφάλιση, θα βοηθήσει και τον ασφαλιστικό φορέα. Δεν μπορεί όλοι σήμερα να μιλάμε για αύξηση της δουλειάς, για έλλειψη εργατικών χεριών, αλλά οι οικοδόμοι να ασφαλίζονται κατά μέσο όρο με 14 ένσημα το μήνα, να ασφαλίζονται με τα ελάχιστα μεροκάματα. Η κήρυξη της υποχρεωτικότητας της σύμβασης θα βοηθήσει, θα βελτιώσει την κατάσταση και αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε. Το μεγαλύτερο όπλο μας είναι να διεκδικούμε μαζί με το συνδικάτο μας, τον Ιδρώτα μας.
να ανεβάσουμε την απαιτητικότητα και τη διεκδίκηση για να γίνουν έλεγχοι στους χώρους δουλειάς από τον ΕΦΚΑ. Να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Τα ψέματα τελείωσαν. Οι οικοδόμοι δεν μπορεί να γίνονται συνεχώς το μέσο για να κερδίζουν οι κατασκευαστές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να δουλεύουμε και να μην ασφαλιζόμαστε. Τέλος το παζάρι και εκβιασμοί. Δούλεψες 10 μέρες, θα πάρεις 5 ένσημα. Ή δούλεψες τόσα, αλλά το ΙΚΑ δεν έβγαλε ένσημα ή έχουν εξαντληθεί. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Κάθε μέρα δουλειάς είναι και μέρα ασφάλισης. Αυτό δεν το αρνείται κανένας και με τον αγώνα μας θα το επιβάλλουμε. Εμείς κατακτήσαμε μετά από πολλά χρόνια μια συλλογική σήμανση εργασίας με μεγάλες αυξήσεις στα μεροκάματα. Αγωνιζόμαστε να γίνει υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. Δεν κάνουμε ούτε πόντο πίσω από αυτό. Και επί την ευκαιρία στέλνουμε ένα μήνυμα στα αφεντικά. Η ακρίβεια τσακίζει το μεροκάματό μας. Εμείς θα βάλουμε μπρος τον αγώνα για υπογραφή εργοταξιακών συμβάσεων διμερών με μεγάλες εταιρείες και μεγαλοεργολάβους. Οι οικοδόμοι διεκδικούν με τη δουλειά τους να έχουν μεροκάματο που να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν. Αν θέλουν εργατικά χέρια, όσα δουλεύουν τώρα και ακόμα περισσότερα, για να καλυφθεί η μεγάλη αύξηση της δουλειάς, πρέπει να πληρώσουν. Το τζάμπα πέθανε. Εργάτες υπάρχουν, αλλά τα αφεντικά θέλουν φθηνούς εργάτες. Να το ξεχάσουν. Συνάδελφοι, μαζί με τα παραπάνω, θέσαμε στον Υπουργό και τα ζητήματα της ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς. Από την αρχή του χρόνου έχουν χάσει τη ζωή τους 18 συνάδελφοί μας. Μόλις χθες στη Λαμία ένας 60χρονος συνάδελφός μας χάθηκε. Προχτές και εδώ στα Γιάννα είχαμε σοβαρό εργατικό ατύχημα. Σκεφτείτε τον Υπουργό Εργασίας να απαντάει για το συγκεκριμένο αίτημα όπως περίπου προχθές στη Βουλή, ότι αν δεν έχουν ένσημα οικοδόμοι να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή να δουλεύουμε στα 62, στα 65, να τσακιζόμαστε και να σκοτωνόμαστε. Ενώ έχουμε δουλέψει πολύ περισσότερο και καμιά κυβέρνηση δεν είδε το μεγάλο πρόβλημα ούτε της ασφάλισης αλλά ούτε και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να είναι ο χώρος της οικοδομής ένα χάος, χωρίς μέτρα ασφάλειας, χωρίς ελέγχους και να μένουμε μέρος στην προτροπή του Υπουργού να δουλεύουμε στα γεράματα και να αισθανόμαστε τυχεροί αν δεν τσακιζόμαστε. Για μας η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα στην ιεράρχηση του αγώνα μας. Θέλουμε γεροί να πηγαίνουμε στη δουλειά και το ίδιο γυρί να γυρίσουμε πίσω στις οικογένειές μας. Συνάδελφοι, τι απαντήσεις πήραμε για όλα αυτά? Ο Υπουργός επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει σήμερα την ημέρα της απεργίας μας. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι για να πετύχουμε πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας. Δηλώνουμε από εδώ σήμερα ότι δεν θα σταματήσουμε για όλα τα αιτήματα που έχουμε. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε. Ό,τι κερδίσαμε, όσα βάρη ξεφορτώσαμε από τις πλάτες μας, δεν μας τα χάρισε κανείς. Τα κατακτήσαμε με μεγάλους αγώνες. Το δίκαιό μας να γίνει πράξη προϋποθέτει ο κλάδος να δείξει δύναμη, επιμονή, εμπιστοσύνη στον οργανωμένο αγώνα. Δεν υποχωρούμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε και κερδίζουμε. Έτσι μας έμαθε η ίδια η ζωή. Έτσι θα προχωρήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.